Γεια σας, γεια σας. Βρίσκομαι στο Skin Matters, όπως καταλάβατε, στη Γλυφάδα. Πάμε να συναντήσω την Αγγελική και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη για αυτό το βίντεο, γιατί σας έχω μία πολύ ωραία έκπληξη. Μείνετε μέχρι τέλος του βίντεο για να δείτε ποια είναι αυτή. Φυσικά έχει να κάνει με πρόσωπο, φυσικά έχει να κάνει με ομορφιά. Έχετε δει και ξαναδεί πόσο πολύ ταλαιπωρείτε πια αυτό το πρόσωπο τον τελευταίο καιρό και πόσο πιο λαμπέρο είναι τώρα. Οπότε, πάμε. Βρίσκομαι λοιπόν μέσα στην καμπίνα, εδώ που θα γίνουν αυτά τα πολύ ωραία πράγματα και θα σας δείξουμε. Αγγελική. Καλημέρα, καλό μήνα. Αγγελική τα παιδιά, παιδιά Αγγελική. Πάμε να μας πει λίγα λόγια η Αγγελική για αυτά που θα κάνουμε σήμερα. Και μην ξεχνάτε να μείνετε μέχρι τέλος του βίντεο για να δείτε και τι θα σας δώσουμε. Καλησπέρα και από μένα, καλημέρα, καλό μήνα. Έχουμε ξανασυστηθεί και στο παρελθόν. Η Μυρκέτα έχει έρθει για να κάνουμε χημικό peeling σήμερα, αλλά θα χρησιμοποιήσουμε τον καινούριο μας αναλυτή δέρματος, να δούμε λίγο τα ποσοστά νερού της επιδερμίδας, για να δούμε τι ποσοστό θα χρησιμοποιήσουμε. Τέλεια, μου υπομονώ, γιατί δεν το έχω δοκιμάσει και εγώ ακόμα και θέλω πάρα πολύ. Δεν βλέπουμε μόνο ποσοστά νερού, βλέπουμε πάρα πολλά πράγματα, φθορές που θα έρθουν μελλοντικά για να προλάβουμε καταστάσεις, αλλά σήμερα θα εστιάσουμε στην υγρασία. Τέλεια. Και νομίζω το χρειάζομαι λίγο υγρασία. Για να δούμε τι. Πάμε. Πάμε. Για κάτσε. Πάμε στο επόμενο βήμα. Πάμε. Δέρμα αναλυτής. Καθόμαστε εδώ. Ανοίγει η κουρτίνα ένα, παρακαλώ. Λοιπόν, ακουμπάς πυρουνάκι εδώ. Έτσι, να βυθιστεί το πυρούνι σου μέσα. Αυτά εδώ φρενάρουν το μέτωπο. Μάτια πιστά, ναι. Mm-hmm. Μυρκέτα, έτοιμη. Mm-hmm. Ανυπομονώ για το τέλος μου, τις κρεμούλες μου και τα... και να μην πασπατέψει. Τα αποτελέσματα είναι έτοιμα. Πάμε να δούμε. Πάμε να δούμε. Εδώ έχουμε απομονώσει το φως της ημέρας και είσαι μόνο με το φως του δερμοαναλυτή. Αυτό είναι το φυσικό δέρμα σου. Έτσι, έτσι είσαι εσύ αυτή τη στιγμή. Εντάξει. Άμα πάμε σε αυτήν εδώ τη φωτογραφία, βλέπουμε σε αυτά τα σημεία εδώ πέρα ότι υπάρχει μια λιπαρότητα παραπάνω, αλλά στα πιο σκούρα ροζ σημεία υπάρχει αφυδάτωση. Mm. Επίσης βλέπουμε σε αυτήν εδώ την οθόνη. Να δείξουμε. Δεν ξέρω αν φαίνεται καλά στην κάμερα. Αυτά τα κοκκινάκια είναι ό,τι σπυράκι βλέπουμε πάνω στη μυρκέτα τώρα. Το βλέπουμε το βάθι και είναι και αυτά που θα καταπολεμήσουμε. Ναι, ξεκινάμε. Ναι, πάμε. Δεν μπαίνει φίλη τώρα σε αυτό το πρόγραμμα. Ξεκινάμε το χημικό peel, θα κάνουμε το 15%, δεν θα πάμε σε υψηλότερη περιεκτικότητα, διότι εντοπίσαμε κάποια σημεία αφυδατωμένα στη μυρκέτα και επειδή ένας αφυδατωμένος ιστός φτάνει σε σημείο βρασμού πιο γρήγορα από έναν ενυδατωμένο, θα είμαστε on the safe side. Με το χημικό καταφέρνουμε να λιάνουμε ρητίδες, να διώξουμε σπυράκια, να διορθώσουμε σημαδάκια, θα αποφύγουμε όμως την περιοχή του άνω χείλους στη μυρκέτα, επειδή έχει μια προηγηθήσα πανάδα που λίγο αυξήθηκε το καλοκαίρι και την αντιμετωπίζουμε προϊοντικά, οπότε δεν θα πατήσω πάνω σε αυτό το σημείο. Ξεκινάμε. Τέλεια, ναι. Η αίσθηση θα είναι ένα ελαφρύ αίσθημα κάψου. Okay. Τα ξέρεις. Ναι, ναι. Τα το έχω κάνει. Πάμε. Κλειστά ματάκια, κουμπάς πίσω το κεφαλάκι, σε μένα. Περιμένουμε 2 λεπτάκια για την πρώτη στρώση, λίγη υπομονή, χρειαζόμαστε πεντάλια. Ναι. Ναι. Δεν θα το παίξω cool, δεν είμαι. Πέρασαν τα 2 λεπτά, κάνουμε μια δεύτερη στρώση. Θα περιμένουμε άλλα 2 λεπτά για να πετύχουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε. Πάμε, κλείνεις ματάκια. Ah,
Στο 3 βάλω το. Κρέμα εξουδετέρωσης. Πάμε. Τα βάσανα τελειώνουν. Αφού απορροφήθηκε η κρέμα κλεισίματος, καταπραϊντική, βάλαμε και το αντιλιακό μας και είσαι πανέτοιμη, δεν φαίνεται τίποτα. Όπως μπήκες. Λοιπόν, Μυριέτα μου, οδηγίες προς ναυτιλωμένους. Θέλω για 2-24 ώρα, ξεκινώντας από σήμερα, αποφυγή από οτιδήποτε αυξάνει την επιφανειακή θερμοκρασία του δέρματος. Δεν θέλω γυμναστική, δεν θέλω έντονη εφίδρωση, δεν θέλω χαμάμ, σάουνα, έντονο μαγείρεμα, υδρατμή, καυτό ντουζ, βαφή μαλλιών, δεν ξέρω. Εντάξει, τα αποφεύγεις όλα για 2-24 ώρα. Εστιάζεις πάρα πολύ στην προσοχή στον ήλιο, βάζεις πληθωρικότατα αντιλιακό και ανανεώνεις το δίο. Ναι, όπως κάνω πάντα. Δεν περιμένουμε καμιά έντονη απολέπιση, μικροαποφολίδωση που μπορεί να σε ενοχλήσει κατά τη διάρκεια του μακιγιάζ. Αυτό. Ενυδατώνεις λίγο παραπάνω. Τέλεια. Εντάξει. Το συμπέρασμα της θεραπείας ποιο είναι, ότι πριν προηγηθεί οποιαδήποτε θεραπεία εδώ πέρα, πρέπει να γίνει μια ανάλυση δέρματος. Μας βοηθάει να δούμε τα κατώτερα στρώματα και να αποφύγουμε τυχόν καταστάσεις. Μπορεί να υπάρχουν κάποιες ευριακίες, μπορεί να υπάρχει κάποια φυδάτωση. Μας βοηθάει, είναι ένα πολύ δυνατό εργαλείο για να κάνουμε πιο σωστά την παροχή υπηρεσίας. Τέλεια. Ναι. Ήρθε τώρα η ώρα που σας έλεγα από την αρχή του βίντεο να μείνετε. Και θα το πω εγώ εσύ. Σας δίνουμε δώρα, εγώ και η Αγγελική, για 2 εβδομάδες από σήμερα. Την ανάλυση αυτή δέρματος που λέγαμε, πόσο σημαντική είναι, και την επίσκεψη σας εδώ φυσικά με αυτήν. Και 30% έκπτωση για αυτό το φανταστικό peeling προσώπου που έκανα, που ανάλογα το δέρμα σας, θα δούμε πού θα κινηθεί η Αγγελική σε βαθμό. Ναι, θα την κρίνουμε εκείνη την ώρα. Ανάλογα το δέρμα, όπως ήρθε σε. Σωστά, πολύ σωστά. Αυτό τι ισχύει για 2 εβδομάδες. Θα σας αφήνω εδώ κάτω τα στοιχεία και της Αγγελικής και τους κοιμάτες. Μπορείτε να τους ακολουθήσετε και στα 2 προφίλ για να δείτε τι ωραία πράγματα έρχονται, γιατί έρχονται κι άλλα. Καλά. Αφήστε. Ναι, και δεν έχω, δεν έχω λόγια. Θα κάνω ένα update το Δεκέμβρη, γιατί ενθουσιάστηκα με αυτά που μου έπαιρες. Αυτά, παιδιά, ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο, να σας φάνηκε χρήσιμο, να με νιώσατε. Όσες έτσι έχετε λίγο ίδια θέματα με μένα, που είναι πολύ ελληνικά. Κανένα θέμα δεν έχει τώρα. Είχε θέματα. Θέματα. Ναι, σωστό και αυτό. Και αυτά, μην ξεχνάτε, όταν παίρνετε τηλέφωνο ή στείλετε μήνυμα, να πείτε απλά ότι είδατε το βίντεο και ότι είστε από τη Μυρκέτα και να βάλετε και μια φατσουλέ. Ευχαριστούμε. Η δικιά μου φατσουλέ, δεν είναι έτσι, μου αρέσει πολύ. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μην ξεχνάτε να μας κάνετε ένα like και ένα subscribe στο κανάλι μου και δώσεις πληροφορίες στα στοιχεία της Αγγελικής και τους κοιμάτες. Σας αγαπώ πολύ και ραντεβού στο επόμενο βίντεο. Bye!